Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Έχουμε μπει λοιπόν στην τελική εβδομάδα, κυρία Δάγκα. Έχουμε μπει μόλις 5 μέρες προεκλογικής εκστρατείας απομένουν. Και φαίνεται ότι μάλλον είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Γνωρίζουμε, είναι ίσως η πρώτη φορά που με τόση σιγουριά ξέρουμε ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Γνωρίζουμε επίσης ότι το ΚΚΕ θα δώσει μια δυναμική παρουσία σε αυτές τις εκλογές με ένα ποσοστό που φαντάζομαι ότι σας αφήνει, θα σας αφήσει ικανοποιημένους αν είναι πάνω από το 5%. Σωστό είναι αυτό ή έχω λάθος άποψη? Η αλήθεια είναι ότι μπροστά στην τελική ευθεία, όπως είπατε και εσείς, το μόνο που φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρο είναι ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση που θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Mm-hmm. Και εμείς λέμε ότι σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να είναι ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ, για να μπορεί την επόμενη μέρα να πάρει ανάταση ο λαός μας, η φλόγα της ελπίδας, του ριζοσπαστισμού, ότι μπορούμε να ζήσουμε με βάση αυτά που αξίζουν σε εμάς, τις οικογένειές μας, τον 21ο αιώνα. Γιατί το ΚΚΕ, όπως είπατε και εσείς, την επόμενη μέρα θα δώσει πολύ σκληρή μάχη απέναντι στους κοινούς σχεδιασμούς που υπάρχουν και υπάρχουν και στα προγράμματα και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η έκθεση της Κομισιόν. Θα δώσει σκληρή μάχη και με τους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις και με τις ιδιωτικοποιήσεις και με την προσπάθεια να πέσει ακόμα πιο κάτω ο μέσος μισθός, διατυπώνοντας προτάσεις νόμου, δεκάδες τροπολογίες, όπως έκανε και το προηγούμενο διάστημα, για να μπορέσει να πάρει ανάσα ανακούφισης ο εργαζόμενος, ο λαός, ο συνταξιούχος, ο άνεργος, για να μπορέσουν τελικά να βγουν στο προσκήνιο οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, τα σύγχρονα δικαιώματά μας. Κυρία Δάκα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όλα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία αγγίζει την αυτοδυναμία. Υπάρχει όμως ένα ενδεχόμενο, γιατί εκεί έχουμε πολλούς και διάφορους διαφορετικούς παραμέτρους, να μην έχει αυτοδυναμία, να είναι πολύ κοντά αλλά να μην την αποκτήσει. Εάν συνεργαστεί με κάποιο κόμμα, και να το πω ξεκάθαρα, αν συνεργαστεί με το κίνημα αλλαγής παραδείγματος χάρη, δεν θα είναι τα πράγματα καλύτερα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι το ΚΚΕ αγγίζει περισσότερο την επιχειρηματολογία του ΣΥΡΙΖΑ που μιλά για κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Καθόλου. Mm-hmm. Καθόλου. Φανερή είναι η ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη, όπως είναι φανερά και τα προγράμματα όλων των υπόλοιπων. Ναι, ούτε κατά διάνοια δεν προσεγγίζουμε την επιχειρηματολογία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα τα αυτά, τουλάχιστον αυτά τα οποία λένε δημόσια τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δεν δείχνουν ότι θα ακολουθήσουν μια αντιλαϊκή, αν θέλετε, πολιτική. Εμείς θεωρούμε ότι όποια κυβέρνηση και αν είναι την επόμενη μέρα, είτε είναι συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας, είτε είναι αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, είτε σε συνεργασία από ό,τι φαίνεται με το Πασόκ, την άλλη που βιάζεται να αναλάβει αυτό το ρόλο του μπαλαντέρ και του συμπληρώματος στην επόμενη κυβέρνηση. Mm-hmm. Η επόμενη κυβέρνηση θα είναι αντιλαϊκή για ένα και μόνο λόγο. Θα είναι αντιλαϊκή γιατί τελικά το διακύβευμα την επόμενη μέρα των εκλογών είναι πώς θα εξασφαλιστούν οι επενδύσεις, δηλαδή η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών κολοσσών. Mm-hmm. Από αυτή τη σκοπιά, ο κοινός παρανομαστής του προγράμματος, της πολιτικής που θα ακολουθήσει η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι να ρίξει ακόμα πιο κάτω το μέσο μισθό, θα είναι να ξεζουμίσει κυριολεκτικά τους εργαζόμενους και τους αυταπασχολούμενους, φυσικά μέσω των φόρων, μέσω όλων αυτών που ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα, και βέβαια μια κρατική πολιτική η οποία κυριολεκτικά θα αρπάζει από τους πολλούς για να μπορεί να δίνει με προνόμια και φοροαπαλλαγές στα μονοπόλια, σε όλους αυτούς που λέμε τους επενδυτές. Και τελικά, η επόμενη μέρα, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα έχει εδώ όλους τους εφαρμοσπιτικούς νόμους των τριών μνημονίων. Θα έχει εδώ την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το μνημόνιο διαρκείας της, που ισχύουν βέβαια για όλα τα κράτη-μέλη. Mm-hmm. Άρα καθόλου κρυφή, φανερή είναι η ατζέντα. Και άρα λοιπόν, επειδή ακριβώς γνωρίζουμε και γνωρίζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που συζητάμε και εμείς με τις περιοδίες, με τις συγκεντρώσεις μας, με αυτό το μαζικό πολιτικό άνοιγμα που κάνει το ΚΚΕ, ακριβώς επειδή καταλαβαίνουν ότι τα δύσκολα δεν πέρασαν,
Ακριβώς γι' αυτό χρειάζεται ένα κουκουέ που θα μπει μπροστά στα δύσκολα, θα μπει μπροστά για να κόψει τη φόρα στην επόμενη κυβέρνηση με τους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς, όπως και αν τελικά είναι η σύνθεσή της. Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, κυρία Δάγκα, και πάμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα σε νέες εκλογές, σε νέο εκλογικό γύρο, που αυτό θα γίνει, θα πρέπει να γίνει μέσα στον Αύγουστο, τουλάχιστον βάσει συντάγματος, οι μεθεπόμενες εθνικές εκλογές θα είναι με την απλή αναλογική. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι απομακρυνόμαστε κατά πολύ από τις κυβερνήσεις, τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Έχετε σκεφτεί το ενδεχόμενο ότι μπορεί να κληθείτε να συνεργαστείτε ή να μπείτε σε μια κυβέρνηση οικουμενικού χαρακτήρα, τουλάχιστον μέχρι η χώρα να καταφέρει να βγει από αυτό το σκόπελο, ας μην πούμε των μνημονίων, ας πούμε της επιτήρησης και των μέτρων που θα πρέπει να εφαρμόζουμε για αρκετά χρόνια ακόμα, μέχρι η χώρα να καταφέρει να περπατήσει μόνη της και να παίρνει τις δικές της αποφάσεις για την οικονομία της. Το έχετε σκεφτεί ότι μπορεί να σας χτυπήσουν την πόρτα και να σας πούν ελάτε κι εσείς εδώ, θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε, θα πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια κοινή πορεία, ένα κοινό τόπο για να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από αυτή τη δυσκολία, από αυτή τη δύσκολη χρονική συγκυρία. Τι απάντηση θα έδινε το ΚΚΕ σε μια τέτοια διαδικασία? Να πούμε καταρχήν ότι τις εκλογές μέσα στο κατά καλό καιρό και μέσα στο 15 Αύγουστο δεν τις θέλει κανείς. Δεν τις θέλει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σαφώς και δεν τις θέλει, αλλά. Δεν τις θέλει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, ούτε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Κανείς δεν τις θέλει. Ναι, αλλά αν κυρία Δάγκα, όμως δεν υπάρχει αυτοδυναμία, δεν έχει αυτοδυναμία το ένα από τα δύο κόμματα, εάν τελικά ή με τις διερευνητικές εντολές δεν υπάρξει κανένα αποτέλεσμα. Βάσει συντάγματος ή στις 11 Αυγούστου ή στις 18 Αυγούστου θα πρέπει να έχουμε επαναληπτικές εκλογές. Ναι, θέλω να πω ότι πρόκειται για εκβιασμούς οι οποίοι πέφτουν στο τραπέζι και αφορούν πρώτα και κύριο τον ίδιο το λαό για να χειραγωγήσουν ουσιαστικά την ίδια την ψήφο του. Γι' αυτό το λέω με αφορμή, αν θέλετε, και τις δηλώσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα πάμε για εκλογές. Αυτό εννοώ. Μα βάση είναι το χρονοδιάγραμμα που δίνει το Σύνταγμα, κυρία Δάγκα. Ναι, ναι, θα σας πω. Ναι. Με βάση λοιπόν την ερώτηση που μου κάνετε, για να τα πούμε και καθαρά, το ΚΚΕ και το 2012 και το 2015, παρά τη λαϊκή πίεση που υπήρχε, ακόμα και από αριστερούς, από προοδευτικούς ανθρώπους, δήλωσε το εξής, ότι εμείς ένα χρήσιμο κόμμα για το ΝΑΤΟ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους επιχειρηματικούς κολόσους ένα χρήσιμο κόμμα δεν θα γίνει. Και αν θέλετε, αυτό προστάτευσε και από την απογοήτευση και από την ιτοπάθεια και από την ηρωλατρεία ένα κόσμο που με την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά βρέθηκε να θεωρεί ότι ρεαλισμός είναι να παρελεύουμε για συμβιβασμούς στα πλαίσια του εφικτού. Και τελικά τι ήρθε? Ήρθε το Μνημόνιο 3, ήρθαν νέες απογοητεύσεις. Και τελικά αυτός ο κόσμος που πάλεψε βρέθηκε μακριά από το κίνημα, μακριά από τους αγώνες. Άρα λοιπόν, αν το ΚΚΕ δεν κρατούσε αυτή τη στάση το 12 και το 15, που την ίδια στάση θα κρατάει, δεν θα συμμετέχει δηλαδή σε μια κυβέρνηση για να συμβάλλει στις βρώμικες υποθέσεις του κεφαλαίου, αν το ΚΚΕ δεν κρατούσε αυτή τη θέση, όχι μόνο θα ήταν συνένοχο σε μια βάρβαρη πολιτική, αλλά πολύ περισσότερο, αν θέλετε, θα είχε τα χέρια του δεμένα χειροπόδαρα, μάλλον θα ήμασταν δεμένοι χειροπόδαροι, όταν έπρεπε σε αυτές τις συνθήκες να οργανώνονται αγώνες για να μπορούν οι εργαζόμενοι να βάλουν εμπόδια για να μπορούν να διεκδικήσουν αυτά που τους αξίζουν. Και αυτό απέδειξαν, για παράδειγμα, οι αγώνες που δώσανε οι νοσοκομιακοί γιατροί για να μείνει στα χαρτιά οι 60 ώρες δουλειάς που υπέγραψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να θυμόμαστε. Αυτή τη μάχη δώσαν οι συνταξιούχοι με 180 κινητοποιήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, που αυτά ανάγκασαν και πίεσαν την κυβέρνηση έστω να αναστείλει ορισμένα μέτρα του αντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό έχει βάλει τη σφραγίδα του σε κάθε κατάκτηση των εργαζομένων, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες. Άρα με αυτή την έννοια, όπως καταλαβαίνετε, το ΚΚΕ σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, σε μια τέτοια πρόταση,
Mm-hmm. Θα απαντήσει ξεκάθαρα έτσι όπως απάντησε και το 12 και το 15. Δηλαδή εμείς δεν θα συμπράξουμε για να υλοποιηθούν μέχρι κεραίας όλες οι απαιτήσεις των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών. Δεν θα συμβάλλουμε με τη δική μας στήριξη σε μια κυβέρνηση η οποία την επόμενη μέρα θα υλοποιήσει ένα βάρβαρο πρόγραμμα το οποίο έχει συμφωνηθεί, αν θέλετε, στα πλαίσια των δεσμεύσεων των μεταμνημονιακών που έχει στηρίξει και η ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία φυσικά. Να κλείσουμε με ένα σχόλιο από την πλευρά σας, κυρία Δάκα, για αυτό το θρίλερ που ζήσαμε με την Σύνοδο Κορυφής. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρείτε ότι πλέον η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα πολύ κρίσιμο, σε ένα πολύ περίεργο σταυροδρόμι, που ίσως κάποια πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε ως θέσφατο τα προηγούμενα χρόνια να αρχίσουν πλέον να μην υφίστανται? Αλλάζει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Φτάνουμε προς το τέλος αυτής της διαδρομής? Αν θέλετε, αυτό που λέτε ότι δεν μπορούν ουσιαστικά στα σκληρά παζάρια τους με τους τεράστιους ανταγωνισμούς να μπορέσουν να συμφωνήσουν ακόμα και για τον πρόεδρο της Κομισιόν, είναι οι προβληματισμοί, είναι η αποκαλύψη που είχε κάνει το ΚΚΕ όλα αυτά τα χρόνια για τον ίδιο το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή τη φυλακή για τους λαούς, η οποία το μόνο που έχει μπροστά της είναι πώς θα εξασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν διάφορες φυγόκεντρες τάσεις, οι οποίες προβληματίζονται για το ίδιο το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κριτήριο πώς θα στηρίξουν τους δικούς τους επιχειρηματικούς κολοσσούς στη μεγάλη κόντρα που έχει ανοίξει με τους ενεργειακούς και γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς στην περιοχή μας. Και αν θέλετε, επιβεβαιώνει και τη θέση του ΚΚΕ ότι καμιά ασφάλεια, καμιά προστασία δεν μπορεί να νιώθει ο λαός μας μέσα σε αυτά τα δεσμά που μόνο ασφικτικά για τις ανάγκες και τα δικαιώματά τους είναι. Αυτό αποτυπώνει, αν θέλετε, η κόντρα που έχει ανοίξει και παίρνει βέβαια και τη μάκο την κατάλληλη που χρειάζεται στις σημερινές συνθήκες. Αυτό όμως δεν θα αλλάξει, την επόμενη μέρα εδώ θα είναι μπροστά μας όλα αυτά που τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί, όλες αυτές οι κατευθύνσεις, ακόμα και για 12ήμερη δουλειά χωρίς ρεπό, ακόμα και για το πώς θα προχωρήσουν στην ακόμα πιο ελαστική εργασία, δηλαδή στο να σπάσουν κάθε κανονικότητα στα ωράρια εργασίας. Εδώ θα είναι την επόμενη μέρα το πώς αντιμετωπίζουν ως διαφορετικό πρόβλημα τους αυταπασχολούμενους επαγγελματίες, εμπόρους, επιστήμονες, πώς αντιμετωπίζουν ουσιαστικά με την κοινή αγροτική πολιτική την επιθετική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους φτωχούς αγρότες, στους βιοπαλλαστές αγρότες. Εδώ θα είναι αυτά και γι' αυτό χρειάζεται να τα αντιμετωπίσουμε με ένα δυνατό ΚΚΕ στις 7 Ιούλη. Κυρία Δάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο κόμμα σας. Εσείς δεν είσαστε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, δεν έχετε τη μάχη του Σταυρού, αλλά έχετε τη μάχη γενικότερα του κόμματος και γι' αυτό το λόγο σε ό,τι έχετε κάνει. Έχουμε τη μάχη για να παίζουν πολλά ψηφοδέλτια του ΚΚΕ στην κάλπη. Σωστό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ, καλό σας μήνα. Καλημέρα. Να είστε καλά.